Το φθινόπωρο, μετά τα τεστ αντοχή των τραπεζών και μετά την έκτη αξιολόγηση τη πορεία υλοποίηση του μνημονίου από την Τρόικα, προγραμματίζεται η επόμενη δεύτερη έξοδο τη Κύπρου στι διεθνεί αγορέ δανεισμού. Σύμφωνα με προφορίες του Αντένα, το νέο ομόλογο θα είναι 7 ετούς διάρκειας και στόχο θα είναι η άντληση ενό δισεκατομμυρίου ευρώ. Με πηγέ του Υπουργείου Οικονομικών να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο από αυτό του πενταετού ομολόγου 4,75% των 750 εκατομμυρίων ευρώ τη πρώτη εξόδου στι αγορέ. Οι ίδιε πηγέ θεωρούν καθοριστική σημασία για την επιτυχία του νέου εγχειρήματο δύο γεγονότα, τα οποία κρίνονται ω σημαντικά για το προστάσιο τη κυπριακή οικονομία. Πρώτον, να περάσουν οι Κυπριακέ Τράπεζε τα τεστ αντοχή, τα οποία θα υποβληθούν όλε οι τράπεζε των χωρών τη Ευρωζώνη ω το φθινόπωρο. Και κατά δεύτερον, την έκτη αξιολόγηση τη πορεία υλοποίηση του μνημονίου από του διεθνεί δανειστέ, με την πέπτη αξιολόγηση να πραγματοποιείται τον Ιούλιο. Γι' αυτό και δεν θεωρείται καθόλου τυχαία η προτροπή του Υπουργού Οικονομικού Υπουργού. Χάρη Γεωργιάδη προ τι Κυπριακέ Τράπεζε, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, να προχωρήσουν σε άντληση κεφαλαίων από ξένου επενδυτέ για να αυξήσουν την κεφαλαιοχική του βάση επιτυχή πρώτη έξοδο τη κυβέρνηση στι διεθνεί αγορέ δανεισμού και ιδιαίτερα το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε η Κυπριακή Έκδοση πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα από τα τραπεζικά ιδρύματα, επισήμανε ο Υπουργό Οικονομικών. Το θέμα τη έκδοση κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται ήδη στην ατζέντα τη συνεδρία στι 26 Ιουνίου, ενώ το ίδιο θέμα αναμένεται να απασχολήσει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τη Ελληνική Τράπεζα μόλι καταρτιστεί σε σώμα. Εν τω μεταξύ, μικρό ήταν το ενδιαφέρον για το εξαετέ ομόλογο που εξέδωσε η κυβέρνηση και το οποίο απευθυνόταν σε φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο στόχο ήταν η άντληση 10 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίω, αλλά τελικά αντλήθηκαν συνολικά μόλις 4.341.000 ευρώ. Συνολικά λήφθηκαν 96 αιτήσει, οι οποίε κυμαίνονταν από 5 μέχρι 300.000 ευρώ. Η τρίτη σειρά των εξαετών ομολόγων θα εκδοθεί την 1η Αυγούστου.